το περίμενε παραμένουν νέοι οδηγοί στο Ηράκλειο που έχουν περάσει κανονικά στις εξετάσεις που έχουν δώσει και έλαβαν ήδη το προσωρινό δίπλωμα. Τελικά όμως αδυνατούν να οδηγούν καθώς η έκδοση του οριστικού διπλώματος καθυστερεί και οι ίδιοι παραμένουν όμοιροι αυτής της καθυστέρησης. Όταν πήγε πριν δύο μέρες να παραλάβει το δίπλωμα από την υπηρεσία, της είπαν ότι δεν είναι έτοιμο, ότι δεν μπορούν να θεωρήσουν να δώσουν παράταση στο προσωρινό δίπλωμα και ότι πρέπει να κινητοποιήσει το αυτοκίνητο γιατί είναι παράνομο να οδηγεί και να πηγαίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλει στις υποχρεώσεις της. Διδάκτορ στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που έλαβε στα τέλη Οκτωβρίου την προσωρινή άδεια οδήγησης, όπως αναφέρει η μητέρα της, μετά από 4 μήνες που πήγε για να λάβει το οριστικό δίπλωμα, ενημερώθηκε ότι αυτό θα καθυστερήσει. Αλλά μέχρι να εκδοθεί, η ίδια δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωρινό που έχει λήξει. Οπότε πρακτικά θα πρέπει να μείνει μακριά από την οδήγηση. Ας κάνει μια επέκταση του προσωρινού διπλώματος. Εγώ το θεωρώ ότι είναι εξωπραγματικό αυτό το γεγονός. Να σου πούνε ότι δεν θα οδηγήσεις ενώ είναι οδηγός από τον Οκτώβριο. Αναγκαστικά, αν το δούμε από τη μεριά της νομοθεσίας, ο υποψήφιος από τη στιγμή που λύγει η προσωρινή του άδεια οδήγησης δεν μπορεί να οδηγήσει. Δυστυχώς, δεν μπορεί να οδηγήσει. Αλλά όπως σας είπα και προλίγου, πιστεύω ότι αυτό πολύ άμεσα θα λυθεί. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται εκατοντάδες νέοι οδηγοί που συχνά τα τελευταία χρόνια χρειάζεται να περιμένουν πολύ για να αποκτήσουν την άδεια οδήγησης, ενώ ήδη έχει χρειαστεί να περιμένουν αρκετά, καθώς εν μέσω πανδημίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι εξετάσεις δεν διενεργούνταν και το πλήθος των υποψηφίων οδηγών είχε πολλαπλασιαστεί. Καθυστερήσεις υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα γενικότερα, σε ανάλογα το τμήμα. Ξέρετε, όλα τα τμήματα δεν λειτουργούν το ίδιο. Εδώ ένα παραπάνω βρέθηκε, γιατί είχαμε αρκετά προβλήματα στην υπηρεσία τη δικιά μας, όπως διαχρονικά έχουμε. Και είχε μαζευτεί ένας πολύ μεγάλος όγκος υποψηφίων και δεν είναι μόνο αυτός των διπλωμάτων προσωρινών, είναι και επαγγελματιών, είναι και ανανεώσεις. Ήταν πάρα πολλά που έγιναν. Όπως ακόμα και τώρα που κάνουμε την ηλεκτρονική ανανέωση στους πάνω των 65, ας πούμε, και οτιδήποτε και οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Είχαμε καθυστερήσεις. Έχουμε. Στον τεράστιο όγκο για διπλώματα και την υποστελέχωση του μηχανολογικού, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, που δήλωσε ότι το πρόβλημα επιχειρείται να αποκατασταθεί μέσα στο επόμενο κιόλας διάστημα. Όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν 2 ολόκληρα χρόνια. Είναι λογικοφανές ότι δεν μπορούν να γίνουν σε 10, 20 ή ένα μήνα. Οφείλουμε όμως εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι όντως υπάρχει θέμα όσον αφορά τους χρόνους εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Άμεσα ενισχύουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία με 7 εργαζόμενους υπαλλήλους, 5 μέσω της εταιρείας Δέδαλος και 2 από υπηρεσίες της περιφέρειας. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο προσεχές μέλλον, όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, θα έρθουμε στους χρόνους που επιθυμούμε και που οφείλουμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας. Την ίδια ώρα πάντως, οι νέοι οδηγοί καλούνται εκ νέου να αλλάξουν τον καθημερινό τους σχεδιασμό ή και να πληρώνουν υποχρεώσεις που ανέλαβαν, όπως δόσεις για αυτοκίνητα, τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια, χωρίς καν να μπορούν να κινήσουν τα οχήματά τους.